Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά και ευλογημένη χρονιά σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, το σημερινό Just θα ασχοληθεί με αυτή την κλιματική κρίση αλλαγή, την οποία κάποιοι, οι οποίοι μάλλον έχουν πάρει το χρήσμα για την επόμενη Βουλή, βαφτίζουν τον κόσμο ότι είναι ακροδεξιός, ότι είναι αρνητής και όπως είχαμε στην υγειονομική κρίση τους αρνητές που ήταν ακροδεξιοί και όχι μόνο, έτσι θα έχουμε τώρα και όλους αυτούς που θα αρνηθούν να δεκτούν ότι η κλιματική αλλαγή θα είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε να αποδομήσουμε το λόγο τους, αλλά ούτε και να δεκτούμε το λόγο τους. Καλό θα είναι λοιπόν να βγει κάποιος όπως ο κύριος Φόσκολος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φάει τη ζωή του στην επιστήμη επάνω, που δεν είπε ποτέ μα ουδέποτε ούτε μία αερολογία. Να δεχτούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά να βγουν ειδικοί, να δώσουν δηλαδή βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξηγήσουν στο λαό τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν γίνεται να μιλάμε για λιώσιμο των πάγων όταν έχει παγώσει ολόκληρος ο κόσμος. Ναι, υπάρχει λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται η εποχή των παγετώνων. Υπήρχε, θα το ξαναζήσουμε. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Φόσκολος, πώς ακριβώς προσεγγίζει το θέμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μάλλον έχει δεχθεί το χρήσμα του επόμενου πρωθυπουργού και από τώρα άρχισε να βαφτίζει τους ανθρώπους. Όπως δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε τους αρνητές, εντός εισαγωγικών το αρνητές, τους αρνητές του αφηγήματος θα πω εγώ. Εκεί ναι, ήμουν αρνητής και εγώ. Δεν είμαι υπέρ του αφηγήματος του όποιου πρωθυπουργού. Είμαι όμως υπέρ της επιστήμης όταν και εφόσον η επιστήμη βοηθάει την ανθρωπότητα. Όχι όταν γίνεται φερέφωνο της όποιας κυβέρνησης. Έτσι τώρα και ο κύριος Τσίπρας άρχισε να βαφτίζει ακροδεξιούς όλους εκείνους οι οποίοι δεν θα δεχτούν το αφήγημα της όποιας κυβέρνησης και των κυβερνήτων όλου του κόσμου αυτινού. Βλέπετε φίλες και φίλοι, σήμερα έχει γίνει η πλέον τέλεια μετάλλαξη πρωθυπουργών. Ό,τι πει ο ένας, εκεί σκύβουν και γονατίζουν οι πρωθυπουργοί. Φίλες και φίλοι, ας ακούσουμε τώρα ένα μικρό ρεπορτάζ για αυτό το λιώσιμο των πάγων. Πώς γίνεται να λιώνουν οι πάγοι και η Αμερική να ψύχεται. Πώς γίνεται, φίλες και φίλοι, ο κύριος Φόσκολος να μιλάει για λιγνίτες, να μιλάει για κοιτάσματα, να μιλάει για τη σωτηρία της Ελλάδος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κοιτάζει και να σφυρίζει. Να κοιτάζει αλλού και να σφυρίζει κλέφτικα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα αυτά που έχουμε κάνει σαν μικρό ντοκιμαντέρ για να δείτε τι ακριβώς θέλουμε να σας πούμε. Πρέπει, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή ο κόσμος να αρχίσει να ψάχνει. Να αρχίσει να ψάχνει και για να μην ακούει το αφήγημα του όποιου κυβερνήτη που σήμερα κυβερνάει ή αύριο πρόκειται να κυβερνήσει. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, αυτό που ετοιμάσαμε για σας. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ και είναι γεννημένοι, γενείς πολίτες, μιλούν ότι τέτοιο πολικό ψύχος έχουν να το δουν πάρα πολλά χρόνια. Απλά αυτό που συμβαίνει φέτος είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν περιοχές που έχουν σημειώσει ρεκόρ χαμηλές θερμοκρασίες. Το ΒΑΠΑ είναι να πούμε ότι έχει αποκλειστεί περιοχή τις τελευταίες τρεις ημέρες λόγω της χιονόπτωσης και λόγω της κακοκαιρίας. Είναι σε έκτακτη ανάγκη και υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί. Ο κόσμος έχει αποκλειστεί και δεν μπορεί να βγει στους δρόμους καθόλου. Υπάρχουν περιοχές έξω από τη Νέα Υόρκη που έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Μέχρι που βγάζεις το χέρι σου έξω, να βγάζεις μια φωτογραφία, να πάρεις κάτι από την τσέπη και σε ένα λεπτό το χέρι σου έχει παγώσει, δεν μπορείς να κουνήσεις τα δάχτυλα. Δηλαδή μιλάμε τώρα καταστάσεις πρωτόγνωρες, ειδικά για εμάς. Το δήμερο των Χριστουγέννων στη Νέα Υόρκη επικρατεί πολικό ψύχος. Μιλάμε για θερμοκρασίες που αγγίζουν το μείον 22. Καθώς θα επιφέρει και σε πολλές κρίσιμες χώρες την άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού και ακροδεξιών μορφωμάτων, αλλά και των αρνητών της κλιματικής κρίσης. Θυμάστε που είχαμε τους αρνητές της πανδημίας. Τώρα θα έχουμε τους αρνητές της κλιματικής κρίσης.
Συγγνώμη, και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για την υπερθέρμανση λόγω του διοξιδίου. Αυτό είναι μια αρλούμπα κολοσιαία, η μεγαλύτερη απάτη από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη. Δεν υπάρχει καμία σχέση διοξιδίου του άνθρακος και θερμοκρασίας. Και το βλέπουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει ένα πολικό ψύχος και το διοξίδιο του άνθρακος είναι πολύ ψηλά. Είναι στα 410 με 412 ppm. Το οποίο είναι απειροελάχιστο. Εντάξει, είναι αρλούμπα. Μιλάμε για ppm. Θυμάστε που είχαμε τους αρνητές της πανδημίας. Τώρα θα έχουμε τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Θυμάστε που είχαμε τους αρνητές της πανδημίας. Τώρα θα έχουμε τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Που είχαμε κάνει και τη μελέτη που είχατε στείλει της NASA που έλεγε ότι μπαίνουμε σε περίοδο παγετών, 60-70 ετών, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτή είναι η αρχή. Θα το έχουμε αυτό το πράγμα για 30 χρόνια. Η κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει οφείλεται στο ότι είναι συνάρτηση της συμπεριφοράς των μαγνητικών πεδίων του ηλίου. Όταν αυτά είναι αδρανή, έχουμε κρύο, έχουμε ψύξη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλοι οι δορυφόροι της NASA και της ESA μας λένε ότι τα μαγνητικά πεδία δεν δουλεύουν στον ήλιο. Άρα θα έχουμε μία ψυχρή περίοδο περίπου 33-44 χρόνια. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα, δηλαδή. Ακριβώς. Παρεμβάλλονται μεταξύ ηλίου και γης σκόνη, η οποία εμποδίζει τις ακτίνες να έρθουν στη γη, να ζεστάνουν τη γη. Δεν έχει καμία σχέση, και επαναλαμβάνω, το διοξείδιο του άνθρακος με τη θερμοκρασία. Και το είδαμε αυτή τη στιγμή, ότι ενώ το διοξείδιο του άνθρακος ανεβαίνει, εμείς παγώνουμε. Απλά πράγματα. Δεν είδατε τι έπαθε η Ελλάδα. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχουμε βασιστεί στις ΑΠΕ, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μας δίνουν σταθερό φορτίο. Έχουμε προβλήματα, όπως το λέει η ανεξάρτητη διαχειριστική, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΑΔΜΙΕ, ότι όταν έχουμε ΑΠΕ, επειδή δεν έχουμε πάντα την ίδια ένταση του ανέμου, επειδή δεν έχουμε πάντα αυτή τη στιγμή ήλιο, ξέρετε ότι όλη η Μακεδονία σκεπάστηκαν τα φωτοβολταϊκά με χιόνι. Yeah. Έπεσε, να πούμε κατευθείαν εκεί τη στιγμή, έπεσε το φορτίο. Και βεβαίως η Αθήνα είχε τεράστια προβλήματα. Και ο ΑΔΜΙΕ λέει ότι πρέπει να στηριχτούμε στο φυσικό αέριο και στους λιγνίτες. Αν τα ακούει η κυβέρνηση, τι λέει ο ΑΔΜΙΕ. Λέει ότι πρέπει να στηριχτούμε στο φυσικό αέριο και στους λιγνίτες. Αν τα ακούει η κυβέρνηση, τι λέει ο ΑΔΜΙΕ. Θυμάστε που είχαμε τους αρνητές της πανδημίας. Τώρα θα έχουμε τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Ακόμα και τα υδροηλεκτρικά δεν τα θεωρούσαν ανανεώσιμες πηγές. Θυμάστε που είχαμε τους αρνητές της πανδημίας. Τώρα θα έχουμε τους αρνητές της κλιματικής κρίσης. Και έρχεται τώρα ο Σκρέκας και από 3% η συμβολή των υδροηλεκτρικών έφτασε στο 23%. Πάλι καλά. Δηλαδή 20% ενέργειας εισάγαμε από τις ξένες χώρες βγάζοντας συνάλλαγμα. Ο παγετώνας, το κρύο, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στους παγετώνες, γιατί κατέβουν και οι παγετώνες. Το κρύο έχει φτάσει στους μείον 8 στο Τάλας, στο Τέξας. Λοιπόν, έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά, διότι δεν προσέχουμε τι λένε οι επιστήμονες. Ακούμε τους επιστήμονες για τον κορονοϊό, αλλά δεν ακούμε τους επιστήμονες όταν είναι κάπου αλλού. Ο μεγαλύτερος ρυπαντής διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα είναι το ζωικό βασίλειο. Εμείς εκλείουμε, οι άνθρωποι και τα ζώα, 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα διοξιδίου του άνθρακου. Αν ξυπνήσει ο Πρωθυπουργός που είναι από το νομό Χανίων και καταλάβει ότι τα κοιτάσματα του νομού Χανίων που είναι δυτικά και νοτιοδυτικά του νομού Χανίων μπορούν να σώσουν την Ελλάδα και να σώσουν και την Ευρώπη. Δεν ξέρω, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Άινστάιν,
You need an outstanding mind to see simple things. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν όλοι κατάλαβαν το μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Δεν ξέρω αν όλοι εννοούν αυτό που ο κύριος Φόσκολος σαν μήνυμα πέρασε. Αυτό που θα ήθελα όμως να σας πω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά είναι ότι δέχομαι ότι υπάρχει μια αλλαγή. Είναι ότι δέχομαι ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Είναι ότι δέχομαι ότι σίγουρα δεν ήταν όπως εχθές το σήμερα, αλλά και το αύριο θα αλλάξει πολύ. Αυτό το δέχομαι. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ένα πράγμα. Γιατί τρομολαγνία από τους υποψηφίους πρωθυπουργούς αυτής της χώρας και όχι μόνο, γιατί δεν βγαίνει ένας άνθρωπος να εξηγήσει στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί δεν δίνουν βήμα σε επιστήμονες όπως τον κύριο Φόσκολο να εξηγήσουν στον κόσμο και να καταλάβει ο κόσμος, απλά βγαίνουν και νταμπελοποιούν. Ποιοι οι αυριανοί καταστροφής αυτού του πλανήτη. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας είναι και αυτός. Ένας από αυτούς. Και το λέω αυτό και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ξέρω γιατί. Γιατί εάν υποτεθεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο αυριανός κυβερνήτης, τότε να ξέρετε ότι αυτό που ζήσαμε με την υγειονομική κρίση θα συνεχιστεί με την περιβαλλοντολογική κρίση. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Και να ξέρετε ότι δύσκολα θα ξεφύγουμε από αυτούς εάν δεν αντιδράσουμε ουσιαστικά, όχι φωνάζοντας, όχι αντιδρώντας τις εκπομπές. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που αυτή η εκπομπή και άλλες εκπομπές σαν και αυτή δεν δίνει το λόγο στα τηλέφωνα, αλλά αφήνει τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη για ουσιαστική αντίδραση. Σημαντικό είναι να αντιδράσουμε στο παράλογο. Δεν είναι όμως σημαντικό να είμαστε συνεχώς αντιδραστικοί και στα καλά και στα κακά. Ναι, ο κύριος Φόσκολος μίλησε για αλλαγή. Ναι, ο κύριος Φόσκολος μίλησε για ένα πρόβλημα. Το οποίο όμως πρόβλημα δεν θα το επομιστεί ο ελληνικός λαός. Διότι δεν έχει φταίξει ο ελληνικός λαός. Μιλάει για τον Πρωθυπουργό που είναι από τα Χανιά. Μιλάει και λέει να ξυπνήσει. Μίλησε για λιγνίτες. Να ξυπνήσει η κυβέρνηση. Τι κάνει η κυβέρνηση ανταυτού? Κοιμάται. Ποιος πληρώνει τον ύπνο της κυβέρνησης? Ο λαός. Ποιος λαός? Αυτός που θα πάει στις εκλογές να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μήπως λοιπόν φταίμε για την ανοχή μας? Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος που εμείς κάνουμε τέτοιες εκπομπές και δίνουμε τροφή. Τροφή για σκέψη. Όχι για φωνή, αλλά για έργο. Κύριε Προέδρε, το μήνυμα είναι ότι έχουμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως και κάτι δεν πάει καλά, με κακούς χειρισμούς δικούς σας όμως. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή η ταμπελοποίηση από τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ψεκασμένους. Αυτή η ταμπελοποίηση από τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι όπως είχαμε αρνητές της πανδημίας, θα έχουμε και αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Ως προς τι? Τι εξυπηρετεί η αλήθεια? Για ποιο λόγο λοιπόν εσείς, οι καλοί πρωθυπουργοί και πατριώτες αυτινού του τόπου που λέγεται Ελλάδα, δεν αφήνεται και την άλλη πλευρά της επιστήμης να μιλήσει, ούτως ώστε να μπορέσει ο ελληνικός λαός και να καταλάβει και να διαμορφώσει άποψη. Αλλά μας βάζατε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον κύριο Τζανάκη, τον κύριο Τσιόδρα, όλους δηλαδή του αφηγήματος που θέλετε να περάσετε, της άποψης που θέλετε να περάσετε. Μετά μιλάτε για λίγους ψεκασμένους, μιλάτε για αγράμματους, έτσι μας είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος, μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι τους έχετε υποτιμήσει και μόνο με την ταμπέλα που τους βάζατε. Άσχετα αν τους επαινεί η ταμπέλα αυτή ή τους κατακρίνει και τους υποβιβάζει στην τελευταία σκάλα των ανθρώπων με μυαλό, στο τελευταίο σκαλοπάτι. Και αυτό το έχετε κάνει εσείς. Πείτε μου λοιπόν, για ποιο λόγο δεν αφήνετε και άλλες φωνές της άλλης πλευράς του αφηγήματός σας να μιλήσουν και να ενημερώσουν τον κόσμο? Μήπως υπάρχει στόχος? Μήπως υπάρχει σκοπός? Μήπως το χρήσμα που παίρνετε από κάπου πολύ ψηλά, που ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, είναι το κεντρικό αφήγημα και κατεύθυνση που έχετε? Όχι λοιπόν ψεκασμένοι, ούτε αρνητές.
διψούμε για την αλήθεια. Όποια και αν είναι αυτή, ακόμα και δυσάρεστη να είναι, θα τη δεχτούμε αφού και εφόσον διασταυρωμένα είναι αυτή η αλήθεια. Εξυπηρετείται λοιπόν κάποια συμφέροντα. Κάποια συμφέροντα τα οποία κάποιοι θα πούν παντού εχθρούς βλέπετε. Όχι, δεν βλέπουμε παντού εχθρούς. Αλλά για να αποδείξουμε αυτό που σας λέμε, θα πρέπει να σας πω ότι όλοι φοβάστε το διάλογο. Γι' αυτό και δεν βγάζετε την άλλη πλευρά. Απλά μιλάτε εσείς με τα δικά σας κανάλια, αγνοώντας την άλλη φωνή, και αφού και εφόσον λοιπόν είστε υπέρ της ελεύθερης φωνής και της ελεύθερης βούλησης, θέλω να μου πείτε γιατί η ταμπελοποίηση και γιατί ένας κύριος όπως τον Φόσκολο δεν το βγάζεται να ακουστεί. Απλά γιατί αυτά που θα πει σας καίνε. Αυτός είναι ο λόγος που δεν το κάνετε αυτό. Ο ίδιος λόγος ήταν και γιατί δεν βγάλατε και στην πανδημία ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν του δικού σας αφηγήματος. Έτσι λοιπόν, όσοι ακούν αυτούς τους ανθρώπους που είναι αντίθετοι της άποψής σας, είναι οι ψεκασμένοι, είναι οι αρνητές, είναι αυτοί που δεν θα έπρεπε να ζουν. Γιατί απλά στον κόσμο που εσείς θέλετε να πλάσετε και να φτιάξετε, είναι οι άνθρωποι που μόνο σας ακούν. Εξάλλου, ο κύριος Μπιλ στο ίδρυμά του το είπε ξεκάθαρα. Φροντίστε η εμπιστοσύνη που θα έχετε με τον κόσμο σας, εσείς οι πολιτικοί αρχηγοί, να είναι σε μεγάλα επίπεδα, σε ύψιστα επίπεδα. Άραγε γιατί? Για να περνάτε το δικό σας μήνυμα και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ψεκασμένοι και αρνητές, αλλά κοιμώνται και είναι εμβολιολάγνοι, τρομολάγνοι και όλο αυτό το αφήγημα να μπορείτε να το περνάτε σε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι απλά ο κόσμος που κυβερνιέται από 3, 4 ή 5 ανθρώπους θέλει ζώα. Προσβάλλω τα ζώα τώρα και το ξέρω. Αλλά για να τονίσω ότι ο άνθρωπος που υποτίθεται έχει μία ανεπτυγμένη νοημοσύνη πρέπει να τη χάσει. Πρέπει να είναι λοιπόν σκυμμένος. Αυτό που έλεγα σε παλιές εκπομπές μου. Σκύβε, σκάβε, σκλάβε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μας Just. Να είστε καλά, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, γιατί τα καλά Χριστούγεννα τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών. Να είστε καλά και να έχετε ένα ευλογημένο νέο έτος. Γεια και χαρά σας.